Περίπου ένα χρόνο μετά την κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη, ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή νέας σύγχρονης γέφυρας που θα συνδέσει το νοτιοανατολικό τμήμα του Δήμου Πλατανιά με το κύριο επαρχιακό δίκτυο Χανίων Ομαλού. Η έγκριση της προγραμματικής σύμβασης από το ελεγκτικό συνέδριο δρομολογεί τις διαδικασίες για την εκπόνηση των σχετικών μελετών. Μπήκε λοιπόν σε μια διαδικασία υλοποίηση και αυτό για μας είναι ένα πρώτο βήμα στο στόχο μας τον τελικό, που είναι η δημιουργία μιας νέας σύγχρονης γέφυρας στην περιοχή του Αλικάνου, όπου πλέον η προγραμματική σύμβαση των 800.000 ευρώ μεταξύ των τριών προαναφερόμενων φορέων θα υπογραφεί τις επόμενες μέρες. Θα δούμε τώρα αν θα πάμε Αθήνα ή αν θα έρθει ο Γενικός Γραμματέας εδώ, προκειμένου να ξεκινήσουν οι μελέτες, το σύνολο των μελετών. Οι μελέτες θα περιλαμβάνουν τον τρόπο κατασκευής καθώς και τον τύπο της νέας γέφυρας με όλα τα χαρακτηριστικά της. Στόχος είναι μέχρι το προσεχές φθινόπωρο να έχουν ολοκληρωθεί για να προχωρήσει στη συνέχεια η δημοπράτηση του έργου. Ελπίζουμε να είναι ένα διάστημα περίπου στο χρονοδιάγραμμα ενός έτους που θα παραδοθούν οι μελέτες, οι οποίες συνέχεια έχουν το ύψος του προϋπολογισμού και όλα τα τεχνικά στοιχεία για την κατασκευή της γέφυρας. Εκτιμάται ότι η νέα γέφυρα θα κατασκευαστεί στον Αλικιανό, ωστόσο οι μελετητές είναι εκείνοι που θα υποδείξουν το κατάλληλο σημείο. Θα πρέπει να συνδέει το επαρχιακό δίκτυο εκατέρωθεν του ποταμού Κερίτη. Αυτό έκανε και μέχρι τώρα η ιστορική γέφυρα. Και θα είναι από τα στοιχεία που η μελέτη θα έχει μέσα και τη χωροθέτηση του σημείου της γέφυρας. Την ίδια στιγμή, σε εκκρεμότητα βρίσκεται το θέμα της αποκατάστασης της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη, για την οποία έχει εγκριθεί πίστοση 8 εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο στην προγραμματική σύμβαση είμαστε 7 φορείς αυτή τη φορά, όχι 3, όπως είμαστε στη Νέα Γέφυρα, έχοντας τον πρώτο ρόλο του Υπουργείου Πολιτισμού, καθότι η γέφυρα είχε ανακηρυχθεί ως νεότερο μνημείο. Η διαδικασία θεωρείται εξαιρετικά χρονοβόρα, καθώς εκτός από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Δήμο Πλατανιά και την Περιφέρεια Κρήτης, θα εμπλακούν το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης.